Λοιπόν, η Εύη θα μας πει κιόλας που ακριβώς βρίσκεται, ωστόσο είναι ένα πολύ όμορφο πάρκο στην περιοχή του Κατσαμπά. Με αφορμή. Που μάλιστα με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια ο πολιτιστικός σύλλογος του Κατσαμπά, Γιώργος Σεφέρης, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, όμως νομίζω ότι θα μας τα πει και ο καλεσμένος μας καλύτερα. Στο πάρκο της Σοφίας. Στο πάρκο της Σοφίας, έτσι ακριβώς έχει ονομαστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Εύη. Καλό σας απόγευμα και πάλι εδώ από το πάρκο της Σοφίας στην περιοχή του Κατσαμπά. Ένα πάρκο που τους τελευταίους μήνες φιλοξένησε μικρούς και μεγάλους λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι βρέθηκαν εδώ στην περιοχή, στο χώρο. Άλλωστε μπορούμε να δούμε ότι είναι ένα αρκετά προσεγμένο πάρκο με την παιδική χαρά για τα παιδιά, με τα παγκάκια για τους μεγάλους. Και σε αυτό έχει συμβάλει δραστικά ο πολιτιστικός σύλλογος περιοχής του Κατσαμπά, λοιπόν, με τον ονομασία Γιώργο Σεφέρης. Δίπλα ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Αλέξανδρος Ελιώτης, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και για τον κόσμο που έρχεται εδώ και απολαμβάνει την απογευματινή του κάποιες φορές βόλτα, αλλά και για τις πολύ ενδιαφέρουσες εθελοντικές δράσεις που έχει πραγματοποιήσει ο σύλλογος με σκοπό να ομορφύνει την περιοχή. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, καλώς ορίσατε στο Πάρκο της Σοφίας. Το Πάρκο της Σοφίας είναι ένα από τα πολλά πάρκα που διαθέτει ο Κατσαμπάς. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική δουλειά, έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ, γιατί αυτό το πάρκο είχε πραγματικά λίγο καταληφθεί, αλλά με τη βοήθεια ευτυχώς του Δήμου Ηρακλείου και με πολλούς εθελοντές, καταφέραμε να το φέρουμε σε πολύ καλή κατάσταση. Εκτός από τις δράσεις που κάναμε με τη βοήθεια του Δημοτικού Σχολείου του 13ου, που φέραμε μαθητές και βοηθούσαν στη δεντροφύτευση λουλουδιών, και ήρθανε κανάλια και είδανε τις δράσεις και παραδειγματιστήκανε κι άλλοι άνθρωποι. Επίσης, εκείνη τη χρονιά, το 2016, αναδείχθηκε ο θεσμός της αναδοχής του πάρκου. Εμείς γίναμε ανάδοχοι του πάρκου και το φροντίσαμε. Δημιουργήσαμε τραπεζόπαγκους ώστε να κάθονται οι κάτοικοι, να μπορούν να περνάνε καλά εδώ πέρα στο πάρκο, να είναι στη φύση. Κύριε Λιώτη, συνήθως εσείς που είστε και κάτοικος περιοχής, βλέπετε, το έχουν απολαύσει όλο αυτό που βλέπουμε, το αποτέλεσμα, μικρή, μεγάλη, ναι, έχετε εισπράξει τη χαρά των παιδιών ερχόμενα εδώ. Βεβαίως, όποτε βλέπω τόσο κόσμο να έρχεται, ενώ πριν δεν ήταν και τόσο να έρχεται στο πάρκο, να κάθεται σε αυτά, στους τραπεζόπαγκους, να χαίρεται τα φυτά και τα λουλούδια, να παίζουν τα παιδιά. Αυτό εμάς προσωπικά μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι πρέπει να το δοκιμάσουν αυτό το εθελοντισμό πάρα πολύ, για να καταλάβουν αυτή τη χαρά που πιστεύω ότι θα τους αλλάξει και σαν άνθρωπο. Το να δίνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τους προηγούμενους μήνες που υπήρξε και η απαγόρευση κυκλοφορίας και μετά, εφόσον άνοιξε και η δυνατότητα να επισκεφθούμε πάρκα, υπήρξε έτσι μια μαζική προσέλευση του κόσμου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα ή τα απογεύματα που ίσως είχαν επιστρέψει από τις δουλειές τους. Ναι, ερχόταν κόσμος για να περάσει η ώρα του. Ευτυχώς το πάρκο αυτό μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο. Βέβαια, πρέπει, City Size όμως, πρέπει να το σεβόμαστε όλοι εμείς. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε να πω κάποια πράγματα, δηλαδή όποιοι έρχονται εδώ θα πρέπει να προσέχουν, να μην αφήνουν σκουπίδια, τα ζωάκια που έρχονται εδώ, που έρχονται για να περάσει η ώρα τους, πρέπει πριν να φύγουν από το σπίτι, εφόσον έχουν φάει, να πηγαίνουν κάπου αλλού να αφοδεύουν και μετά στη συνέχεια να τα φέρνουν στο πάρκο. Γιατί φανταστείτε τώρα, αν επειδή παίζουν παιδιά, είναι κακό, πρέπει να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Όλοι μπορούμε να δείξουμε υπευθυνότητα. Όλοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα άμα το θέλουμε. Εδώ στον Κατσαμπά ελπίζουμε στον εθελετισμό και στη βοήθεια των ανθρώπων για να κάνουμε καλύτερο το περιβάλλον μας και να είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για τον τόπο που ζούμε. Κύριε Ελιώτη, έχετε προγραμματίσει φέτος εκδηλώσεις στο πάρκο, γιατί προ-κορονοϊού κάνατε κάποια πράγματα, κάνατε κάποιες δράσεις το καλοκαίρι. Ναι, κάναμε πολλές καλές δράσεις. Η χρονιά του το 19 ήταν πολύ επιτυχημένη για τον πολιτιστικό σύλλογο. Κάναμε τα Κατσαπαδιανά, κάναμε τον Κλείδωνα, κάναμε δράσεις εδώ πέρα στο πάρκο με ταινίες. Βέβαια, μας βοήθησε πάρα πολύ και το ευχαριστούμε ο Δήμος Ηρακλείου
πρέπει να τον γνωρίσουμε αυτό. Όπως επίσης και η περιφέρεια που μας βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις για το θέατρο που κάναμε στο Βατζίκι, είναι ένα άλλο πάρκο μεγάλο στο Κατσαμπά. Γενικά έχουν πάρα πολύ βοήθεια, δεν έχουν κανένα παράπονο. Θα θέλαμε και οι περισσότεροι κάτοικοι να συμμετείχανε και να σκεφτούν ότι έστω μία Μάλιστα. ώρα, αν διαθέσουν, θα ήταν καλό. Βέβαια, υπέροχο το πάρκο, η αλήθεια είναι. Με μια πρώτη ματιά, αν και έχω να περάσω καιρό από το σημείο, βλέπω ότι είναι καθαρό, είναι προσεγμένο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια, και στο σύλλογο, αλλά και στους ανθρώπους εκεί, στους μόνιμους κατοίκους, που φαίνεται ότι έχουν τη σωστή νοοτροπία, τη σωστή παιδεία και αποτελούν παράδειγμα, βέβαια, και για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Να είστε καλά. Εύχομαι το καλοκαίρι έτσι να σας δώσει έμπνευση και να προχωρήσετε σε όμορφες δράσεις, σε όμορφες πρωτοβουλίες για όλους εκεί τους κατοίκους. Να είστε καλά και εσείς, είστε πολύ καταπληκτικοί στην εκπομπή, σας παρακολουθώ συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να και συνεχίστε καλά. Έτσι. Χαρά μας που ένας νέος άνθρωπος ηγείται αυτής της προσπάθειας. Η νέα γενιά δείχνει και το δρόμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,